Άννα Κομνηνή. Μια φορά, στα χρόνια τα Βυζαντινά, γέρος, προφήτης ή Ζητιάνος, δεν ξέρω αλήθεια να σου πω, στου παλατιού απ' έξω την αυλή, λόγια λοπρόσαλα μονολογούσε, λέγοντας πάντοτε για αυτήν. Κάτι για ιστορία και γραφή, κάτι για γυναικεία μορφή, κάτι για ένα στέμα που ποτέ της δεν θα δει. Κανείς τους δεν κατάλαβε ο γέρος τι ζητούσε. Ήθελε άραγε διακόνεμα ή για μελούμε να μιλούσε. Κάποιος του πρόσφερε ψωμί, μα εκείνος δεν το πήρε. Μονάχα του το βλέμμα του στον ουρανό ταξίδι και μια φωνή από τα σπλάχνα του. Απόψε γεννήθη. Κάποιος του πρόσφερε κρασί, εκείνος δεν το πήρε. Μονάχα με τα μάτια του κλειστά ψιθύριζε για μοίρες, για δρόμους άλλους από αυτούς που ήθελε εκείνη. Και ένα στρατιώτης φύλακας του έδειξε το δρόμο να φύγει από τον περίβολο, να πάει παραπέρα. Εκείνος χαμογελαστός και με θολό το βλέμμα, υπόκληση του έκανε και του είπε καλημέρα. Ήταν η ώρα ακριβώς που στην πορφύρα μέσα ανάσα πρώτη έπαιρνε η Κομνηνή η Άννα. Κόρη αυτοκράτορα αυτή, με μέλη και μεγάλα να θρεμένη, το μέλλον φάνταζε γιορτή. Μα πόσες άραγε φορές άλλα αποζητούμε κι άλλα η ίδια η ζωή μας στέλνει για να δούμε. Μικρό κορίτσι ήτανε και άντρα της εφέραν. Την αραβώνιασαν μικρή, μικρή να την παντρέψουν. Θα ξέρεις άλλωστε θαρώ πως άλλα τα έθιμα εκεί, άλλες συνήθειες είχαν. Μα οι μοίρες δεν τον ήθελαν αυτόν τον γάμο, όχι. Άλλα σ' αυτήν χρωστούσανε, για άλλα την προορίζαν. Έτσι ο νέος χάθηκε προτού ο γάμος γίνει. Κι όσο η Άννα μεγαλώνοντας βασίλισσα ονειρευότανε να γίνει, ενώ το στέμα ήθελε πάση θυσία να έχει, γεννήθηκε αγόρι αδερφός και διάδοχος του θρόνου. Η ζήλια την κυρίευσε και σκέψεις μαύρες είχε. Δεν ήθελε με τίποτα τον θρόνο να τον χάσει και έκανε όνειρο ζωής άνασα αυτή να γίνει. Γυναίκα αυτοκράτορα με δόξα και τιμές. Τα γράμματα τα αγάπησε, διάβασε και μορφώθηκε όσο καμία άλλη. Ρητορική, ιστορία, ιατρική, γεωγραφία, μουσική, γραφές και αρχαίους ποιητές. Θεμέλια ήταν για μετά, για ό,τι οι μοίρες θέλαν. Αργότερα παντρεύτηκε άξιο στρατιώτη και σχέδιο χθόνιο έβαλε στο νου της για καλά. Σαν πέθανε ο Αλέξιος, ο θαυμαστός πατέρας, μαζί με τη μητέρα της και με τον άντρα που είχε, συνωμοσία σχεδίασε κατά του αδερφού της. Τον θρόνο να του πάρουνε και αυτή να βασιλέψουν. Μα πάλι οι μοίρες μπλέχτηκαν. Άλλα τα γεγονότα. Στον θρόνο του αυτοκράτορα παρέμεινε ο αδερφός της. Αυτός ήταν που οργίστηκε πολύ, κι όλα τα πλούτη της με μιας αυτός και της τα πήρε. Μα ήταν μεγαλόψυχος και τίμιος πολύ. Κακό δεν της απέδωσε. Τα πλούτη της τα επέστρεψε. Έτσι τα χρόνια πέρασαν και πέθανε ο άντρας. Όλα τα όνειρα που είχε κάνει, όλα χαθήκαν στο σκοτάδι. Μαζί με τη μητέρα της πήγαν σε μοναστήρι, μιας και ήταν πια ξεκάθαρο. Αυτό που είχε ποθήσει δεν θα κατάφερνε ποτέ, ποτέ να κατακτήσει. Φιλόδοξη όπως ήτανε, στην τύχη δεν αφέθηκε. Τις μοίρες φίλες έκανε. Στο δρόμο τους πια μπήκε. Τότε ήταν που ξεκίνησε να γράφει ιστορία. Τότε ξεκίνησε η γραφή του έργου Αλεξιάδα για να τιμήσει τον αγαπητό και θαυμαστό πατέρα.
Το πρώτο έργο ιστορικό, γραμμένο από γυναίκα, με λεπτομέρειες πολλές για μάχες και για κάστρα, για ήρωες και στρατηγούς, για ήττες και θανάτους. Η πρώτη γυναίκα ιστορικός ήταν πια γεγονός. Η Αλεξιάδα στολίστηκε με θαυμασμό και ζήλο και με παρόρμηση πολύ για το γενναίο μονάρχη, τον άξιο στρατηγό και αγαπητό πατέρα. Άρα γιατί σκεφτότανε καθώς καλλιγραφούσε? Τον θρόνο που τον έχασε ή τον πατέρα που αγαπούσε? Τον άντρα της που πέθανε ή ό,τι πια δεν είχε? Την ένδοξη αυτοκρατορία ή μήπως την ιστεροφημία? Έτσι η Άννα Κομνηνή έγραψε ιστορία. Της περηφάνειας της υπήρξαν τσακισμένα τα φτερά, μα η ψυχή στα σύννεφα δοσμένη. Οι μοίρες δρόμο έστρωσαν για αυτήν και ο γέρος δίκιο είχε. Στην ιστορία το όνομά της είχε γραφτεί, μα για άλλο λόγο από ό,τι είχε ονειρευτεί.